εκπομπή Global Japan ταξιδεύει αυτή τη φορά στην Τούμπα, στη Βόρεια Ρουάντα, για να αναδείξει μια μοναδική ιαπωνική πρωτοβουλία. Είναι μια σχολή που εκπαιδεύει τεχνικούς υψηλού επίπεδου, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες οικονομικές ανάγκες της χώρας τους. 24 χρόνια μετά το τέλος της γενοκτονίας, η Ρουάντα βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε όλη την Αφρική όσον αφορά στο ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον που διαθέτει. Αυτή η σχολή στην Τούμπα έχει γίνει ένα άριστο μοντέλο αναφοράς, όχι μόνο για τη Ρουάντα, αλλά και για την Ανατολική Αφρική συνολικά. Το κύρος της έχει να κάνει με την εξειδίκευση που προσφέρει. Μαθαίνει τεχνικές και επαγγέλματα που βοηθούν στην ικανοποίηση των μεγάλων αναγκών της χώρας. Υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και τις μελλοντικές προοπτικές της χώρας. Η συνεργασία Ιαπωνίας-Ρουάντα στην Τούμπα χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Μετά τη γενοκτονία, η JICA, το γραφείο δηλαδή Διεθνούς Συνεργασίες της Ιαπωνίας, υλοποίησε εδώ project σε αρκετούς νευραλγικούς τομείς. Την τεχνολογία της πληροφορίας, τα ηλεκτρονικά, τις τηλεπικοινωνίες και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για τις υποδομές οπτικών ινών που απλώνονται σε όλη τη χώρα, έχουμε ανάγκη από εκπαιδευμένους τεχνίτες. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Χρειαζόμαστε επίσης άτομα να συντηρούν και να επιδιορθώνουν τους υπολογιστές και τα δίκτυά μας. Αυτό κάνουμε εδώ με τους μαθητές που παρακολουθούν μαθήματα τεχνολογίας. Στο διάστημα 2007-2017 έρχονταν εδώ πολύ τακτικά οι Ιάπωνες τεχνικοί. Η μεταφορά τεχνογνωσίας έχει στεφτεί με απόλυτη επιτυχία. Πέρα όμως από αυτό, μοιράστηκαν και μια ολόκληρη φιλοσοφία εργασίας. Περίπου 2.000 άτομα έχουν πάρει πλέον δίπλωμα από τη σχολή. Εδώ κάνουμε περισσότερη πρακτική σε σχέση με άλλες σχολές. Άρα είμαι τυχερή που βρίσκομαι εδώ. Όταν έρχεσαι εδώ, μαθαίνεις πολλά. Προσπαθώ να βοηθήσω όσο μπορώ περισσότερο τη χώρα μου. Ναι, οι Ιάπωνες χρηματοδότησαν την τεχνογνωσία όσον αφορά στις υποδομές, έφεραν χρήματα, αλλά ήταν ανάμεσά μας, μοιράστηκαν τα πάντα. Ήμασταν μαζί στις επιτυχίες αλλά και στις αποτυχίες. Κάποιοι από τους απόφοιτους της σχολής της Τούμπα αξιοποίησαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Ιαπωνία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας AMBE, ενός κυβερνητικού project που επιτρέπει στους νέους Αφρικανούς να αποκτήσουν μεταπτυχιακό τίτλο και να κάνουν μαθητείες σε εταιρείες της Ιαπωνίας. Ο εκπρόσωπος της JICA στο Κιγκάλι θεωρεί ότι το πρόγραμμα έχει στεφτεί με πρωτοφανή επιτυχία. Το ποσοστό απασχόλησης ξεπερνά το 75%. Και το ποσοστό ικανοποίησης των εργοδοτών ξεπερνά το 85%. Η στόχη του Ιαπωνικού προγράμματος είναι οικονομική αλλά και κοινωνική. Από τις αρχές του 2000, η Ρουάντα έχει ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης κοντά στο 8%, ενώ προχωρά θετικά και η προσπάθεια εθνικής συμφιλίωσης. Είχα πολλές φορές την ευκαιρία να μιλήσω με νέους στη Ρουάντα. Είμαι πολύ εντυπωσιασμένος που τόσοι πολλοί θέλουν να συνεισφέρουν στην εθνική ανάπτυξη χρησιμοποιώντας τα προσόντα και τις γνώσεις που απέκτησαν από την εκπαίδευση τους. Αυτό το εργοστάσιο κατασκευάζει την τελευταία γενιά LED. Εδώ απασχολούνται 27 άτομα συνολικά. 10 από αυτά προέρχονται από τη σχολή της Τούμπα. Ανάμεσά τους είναι η 26χρονη Σάρλοτ του Αχίρουα. Ομολογεί ότι δεν είχε καμιά δυσκολία να προσληφθεί. Από την Τούμπα ήρθα εδώ αρχικά στο πλαίσιο μιας μαθητείας. Μετά το αφεντικό μου μου προσέφερε δουλειά. Από το 2015 μέχρι σήμερα δουλεύω εδώ ως μηχανικός παραγωγής. Ο Κλοντ πήγε επίσης στην ίδια σχολή. Αφού αποφύτησε το 2010, δημιούργησε αμέσως τη δική του μικρή εταιρεία που εξειδικεύεται στις τηλεπικοινωνίες. Πιστεύει ότι η επιχειρηματική του δεξιότητα οφείλεται στον χρόνο που πέρασε με τους Ιάπωνες ειδικούς. Μας έδωσαν τα εργαλεία, την τεχνογνωσία, τις συμβουλές. Είχαμε διάθεση για μάθηση. Θέλαμε να εξελιχθούμε όπως οι Ιάπωνες. Οι παραγγελίες που έχει ο Κλοντ είναι απίστευτες και αυτό του επιτρέπει να προσλαμβάνει συνεχώς καινούριο κόσμο. Πάνω από 40 άτομα εξαρτώνται από τα συμβόλαια που έχει υπογράψει. Αισθάνομαι ικανοποίηση όταν βλέπω τι ξεκίνησα και πού έφτασε. Να βλέπω κάποιους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί μου να βγάζουν χρήματα, να εξελίσσονται και να βρίσκουν δουλειά και εκτός της χώρας. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Εδώ ολοκληρώνεται αυτό το επεισόδιο Global Japan στη Ρουάντα. Τον επόμενο μήνα τα λέμε από το Κάιρο για ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Θα μάθουμε πώς η Ιαπωνία μοιράζεται την τεχνογνωσία της για τη συντήρηση των αρχαίων Αιγυπτιακών θησαυρών. Γεια σας!